Το πιο δύσκολο σημείο του Ηρακλείου είναι εδώ πέρα. Ουρές ταλαιπωρίας και ατελείωτη αναμονή κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή είναι η καθημερινότητα για τους οδηγούς στο Ηράκλειο, με το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα να επιμένει σε νευραλγικά σημεία της πόλης, όπως τον κόμβο της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Πολλά ατυχήματα και πολλή κίνηση, όπως το βλέπετε κι εσείς. Και φαντάζομαι ότι είναι και μήνας ο οποίος είναι όλοι έχουν φύγει διακοπές. Γίνεται πανικό συνέχεια εδώ πέρα, γιατί είναι πολλά τα αυτοκίνητα και γίνεται πάντα πανικό. Αυτό θα υπολογίσει κατά τη μία ώρα πρέπει να γίνεται αυτή η ιστορία τώρα. Κατάλαβες, μία ώρα γίνεται χαμός. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Όσες φορές έχω περάσει, δηλαδή δεν το χρησιμοποιώ συχνά, τον αποφεύγω να τον χρησιμοποιώ, γιατί η εμπειρία μου δείχνει ότι έχει πολλή κίνηση. Και κάθε φορά δυσκολεύεσαι, υπάρχει κίνδυνο τρακαρίσματος κλπ. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία το μεσημέρι και εδώ, στον κόμβο της 62 Μαρτύρων, το σκηνικό του κυκλοφοριακού χάος προκαλεί μεγάλη αγανάκτηση. Η κατάσταση είναι δραματική και έπρεπε εδώ να είχε φανάρια. Έπρεπε να είχε φανάρια γιατί γίνεται. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Πόσες ώρες περιμένετε εσείς συνήθως? Εδώ ένα δεκάλεπτο περιμένουμε κάθε φορά. Άμα δεν πεταχτείς, δεν μπορείς να περάσεις. Άμα δεν πεταχτείς, δεν περνάς καθόλου. Όποτε έρχομαι, μία μικρή ταλαιπωρία υπάρχει, είναι η αλήθεια αυτή, και δεν υπάρχει κανένα σεβασμός. Άλλες ώρες που έχει κυκλοφοριακό όντως πρόβλημα εδώ, τουλάχιστον ένα 20 λεπτό για να μπούμε. Το κομφούζιο αποτελεί καθημερινό φαινόμενο, ενώ οι οδηγοί που κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με μπόλικη υπομονή. Το χρόνιο μαρτύριο του Σταμάτα Ξεκίνα αναμένεται, όπως λένε δημότες, να οξυνθεί μόλις ηχήσει το πρώτο κουδούνι των σχολείων. Μετά που θα ανοίξουν τα σχολεία μεθαύριο. Είναι από τα πιο δύσκολα σημεία του Ηρακλείου εδώ πέρα. Θέλει κάποια φανάρια, θέλει κάτι άλλο. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Εδώ πέρα δεν έχουμε όσον αφορά λεωφορεία, έχουμε αυτό το πρόβλημα του κόμβου. Πόση ώρα περιμένουν συνήθως εδώ πέρα οι οδηγοί? Άμα ανοίξουν τα σχολεία, είναι πολύ κίνηση. Φαντάζομαι ότι βγαίνει μέχρι πάνω. Με φόντο το σκηνικό κυκλοφοριακής παράνοιας να επιμένει, αγανακτισμένοι πολίτες ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και λύσεις.